Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή, γιατί τον ακούω πάρα πολλές φορές στις συνεντεύξεις να μιλάει ότι δεν περνάμε καλά. Αυτά είναι γνωστά. Τα έχουμε δει, η μεσαία τάξη έχει διαλυθεί κλπ. Και λέμε ότι χρειάζεται ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο. Έτσι το λέτε. Το έχετε γράψει κι εσείς. Ναι. Ωραία. Αυτό το συμβόλαιο πώς θα ενσωματώσει αυτή τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών και από πού μπορεί να έρθει, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τι πάσχει μία σχέση κοινωνίας και πολιτικής σήμερα. Από τι πάσχουν τα πολιτικά συστήματα. Και πρέπει να κάνω μια παρένθεση, να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι η πρώτη φορά που μου θέτουν σε διάλογο, είτε ραδιοφωνικό είτε τηλεοπτικό, το ερώτημα αυτό, που είναι το κέριο ερώτημα. Ναι. Και προκύπτει ότι είναι κέριο όχι γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες της εποχής, αλλά γιατί ήδη βλέπουμε και γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά σε μικρότερο ποσοστό, αλλά ιδίως στην Ελλάδα, ένα ποσοστό πάνω από 90% που απορρίπτει, συλλήφθη αυτό το πολιτικό σύστημα. Νομίζω στην δεν Ελλάδα. Το απορρίφθη, δεν το πόσο, είναι πάνω από 90. Έτσι, ναι. Είναι 91, μας έδειξε το ευρωβαρόμετρο. Αλλά αυτό είναι σταθερό ως απορριπτικό στοιχείο, είναι σταθερό όχι μόνο για την περίοδο της κρίσης και προηγουμένως. Τι δηλώνει αυτό? Δηλώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, άρα το πολιτικό προσωπικό που έρχεται να το διαχειριστεί, δεν την εκφράζει. Δεν εκφράζει δηλαδή τα συμφέροντά της. Αυτό είναι έτοιμος κανείς να το σκεφτεί? Σήμερα, αν παρακολουθήσετε τη διεθνή δισογραφία, θα ακούσετε ότι αυτό δεν συμφέρει τις αγορές, αυτό δεν το θέλουν οι αγορές. Με άλλα λόγια, σκοπός της πολιτικής έχει γίνει αυτό που λέγεται αγορές. Μία αστική τάξη, η οποία δεν έχει ουσιαστική σχέση με αυτό που είχε στο παρελθόν, δηλαδή με την παραγωγή. Άρα δεν είναι δεμένη σε μία χώρα. Ναι. Μία αστική τάξη που είναι χρηματοπιστωτική, ελέγχει το παγκόσμιο σύστημα και έρχεται μέσα στις χώρες να παίξει ένα ρόλο δυνάστη. Ωραία. Ακραίο πώς είναι η χώρα μας, κύριε καθηγητά, και μετά στην ερώτηση του Αλμπόστου Βιτάλη, πώς μπορεί να αλλάξει? Εμείς είμαστε ένα μικρό κράτος. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή την παντοκρατορία αυτών των αγορών που λέμε? Δεν τίθεται ζήτημα λοιπόν να αλλάξει την παντοκρατορία των αγορών. Τι θα μπορούσε να κάνει? Προσέξτε, γιατί και δεν δικιά τίθεται σας άποψη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Η κρίση, η αμερικανική, η ιρλανδική κλπ. Έγινε διότι εκεί κυριαρχούν οι αγορές, επομένως εκτροχιάστηκε το τραπεζικό σύστημα. Τέθηκε υπεράνω του νόμου. Στην Ελλάδα η κρίση έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό που οδήγησε στην κρίση, που λαϊλάτισε τη χώρα και μετά δεν πήρε και δεν παίρνει μέχρι σήμερα τα μέτρα που χρειάζονται για να ανασυγκροτηθεί. Συνεπώς υπάρχει μια σαφής αναντιστοιχία μεταξύ της πολιτικής που ακολουθείται και της κοινωνίας, όχι απλώς της βούλης της κοινωνίας, των συμφερόντων αυτής της χώρας. Αυτό λοιπόν έχει σημασία να δούμε πώς αποκαθίσταται. Πώς δηλαδή θα πολιτεύονται σύμφωνα με το συμφέρον της χώρας και όχι σύμφωνα με άλλες προδιαγραφές οι οποίες έχουν να κάνουν με όλο αυτό το βεβαρημένο παρελθόν το οποίο παρακολουθεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Και εδώ ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα. Λένε συχνά και ακούμε τους συνταγματολόγους ιδίως να μιλάνε για διορθωτικές κινήσεις, λίγο παραπάνω να πάρει ο πρόεδρος από εξουσία, λίγο λιγότερο, λίγο διάκριση των εξουσιών και άλλα παραμύθια κυριολεκτικά, διότι αυτό αποτελεί εσωτερική διαρρύθμιση που δεν αλλάζει την ουσία της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Είναι αδιάφορο αν κυβερνάει ένας πρόεδρος, ένας πρωθυπουργός ή ένα συνοθήλευμα παρακολουθημάτων του όποιου αρχηγού ενός κόμματος. Πρέπει να αλλάξει άρδιν η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Άρα είναι συστημική χρεοκοπία και αμέσως εγώ μέσα στον Αλφόσο. Πάμε να το πω απλά για να γίνει κατανοητό. Φεύγουμε από ένα σύστημα εκλόγιμης μοναρχίας που η κοινωνία είναι ιδιώτης και δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα, ολιγαρχικό δηλαδή, και πηγαίνουμε σε ένα θέλουμε δεν θέλουμε, απλώς αφορά μεσοπρόθεσμη περίοδο για εξέλιξη. Μεταβαίνουμε λοιπόν σε μια νέα σχέση κοινωνίας και πολιτικής που θα έχει το στοιχείο της αντιπροσώπευσης. Θα γίνει το σύστημα αντιπροσωπευτικό. Αντιπροσωπευτικό σημαίνει ότι κάποιος που λέγεται κοινωνία των πολιτών, που θα είναι συγκροτημένη θεσμικά, που θα έχει λόγο, που θα αντλούμε τη βούληση της κοινωνίας, θα λέει τι θέλει και η πολιτική θα
κάνουν αυτό που θέλει και θα ελέγχονται και θα ανακαλούνται και θα τους επιβάλλεται ακριβώς αυτή η νέα πραγματικότητα της βούλησης της κοινωνίας. Θα έρθουμε μετά σε αυτό. Αλφόνσο. Όχι, ναι. Το σύστημα έχω την αίσθηση, τουλάχιστον στα χαρτιά, κύριε καθηγητά, ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Όχι, δεν είναι, το δηλώνει. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Θα σας πω γιατί. Αυτό λέω, στα χαρτιά τουλάχιστον. Όχι, ούτε στα χαρτιά. Γιατί? Γιατί δηλώνει το ίδιο το Σύνταγμα ότι την πολιτική κυριαρχία, άρα την πολιτική αρμοδιότητα, την παίρνουν οι πολιτικοί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Αυτή δεν είναι η διαδικασία της πολιτικής αντιπροσώπευσης. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι. Δεν είναι αυτή. Είναι η ολική χώρηση του πολιτικού συστήματος πάβει την αντιπροσώπευση. Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι από την επομένη των εκλογών μέχρι τις επόμενες εκλογές θα υπάρχει μια σταθερή παρουσία της κοινωνίας, άρα της βούλησης της κοινωνίας, για τον πώς θα κυβερνιέται. Για το τι αποφάσει θα πάρει. Ο βουλευτής δεν το εκφράζει αυτό. Μα το εκφράζει το ίδιο το Σύνταγμα, του κατοχυρώνει την ελευθερία της βούλησης, η οποία βέβαια είναι εκχωρημένη στην ηγεσία ούτως ή άλλως, και δηλώνει το Σύνταγμα ότι εκφράζει το έθνος, ότι εκφράζει το γενικό συμφέρον, αλλά ποτέ ότι εκφράζει το συμφέρον της κοινωνίας. Προσέξτε, εάν θέλετε να με στείλετε να κάνω μια δουλειά, είτε ως δικηγόρο, είτε ως μεσίτη, είτε για να καπνίσετε οτιδήποτε, εσείς ως εντολέας θα καθορίσετε πώς θα κάνω τη δουλειά και αν θέλετε να την κάνω ως το τέλος ή θα μου πάρετε την αρμοδιότητα. Δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Είναι δήλωση αντιπροσώπευσης χωρίς να είναι. Η αντιπροσώπευση ξεκινάει από τη στιγμή που υπάρχουν δύο συντελεστές μέσα στο πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία και ο πολιτικός. Ο ένας είναι εντολέας, ο άλλος εντολοδόχος. Εδώ το πολιτικό μας σύστημα, όπως ξέρετε, όχι μόνο δεν έχει αυτή τη σχέση, γι' αυτό και βλέπετε ότι κάνουν ό,τι τους αρέσει, πολιτεύονται όπως θέλουν, με πελατειακό ή μη τρόπο, αλλά δεν υπόκεινται οι πολιτικοί στη δικαιοσύνη. Τώρα μας το φέρατε στο πιο κρίσιμο σημείο. Δεν υπόκεινται στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όταν διακαλούνται να διαχειριστούν, ναι, κύριε Ταλαμάνκα, τεράστια κονδύλια, και δεν υπόκεινται στη δικαιοσύνη. Προσέξτε, όχι μόνο. Είναι δικαιοσύνη, αλλά καρτ μάλλον. Όχι. Όπως την ερμηνεύει πουθενά, ο καθένας. Πουθενά, πουθενά. Στη δικαιοσύνη υπόκεινται τα θύματα. Όπως είναι. Όχι μόνο. Προσέξτε. Εντάξει, είναι αυτό. Είναι ένα βασικό σημείο. Έχει να κάνει με καταδολίευση, με σκόπιμες ενέργειες που παραβιάζουν τον νόμο ή που κλέβουν. Όπως και οι ασυλίες που αφορούν στην ιδιωτική ζωή. Εδώ δεν μπορεί κανείς να υποβληθεί σε έλεγχο. Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί ο πολιτικός σε έλεγχο για τις πολιτικές που ασκεί, εάν βλάπτουν ή όχι τη χώρα. Λοιπόν, λέει ο καθηγητής, ο Γιώργος Κωτογιώργης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Πώς αυτό μπορεί να αλλάξει? Βλέπει τρόπο ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο Γιώργος Κωτογιώργης? Πώς αλλάζει αυτό το σύστημα? Σε λίγο καιρό μπορεί να έχουμε εκλογές. Θα πάει ένας κόσμος, θα ψηφίσει. Δεν θα ψηφίσει τον έναν, θα βγάλει τον άλλον. Το μηντιακό σύστημα είναι πάλι έτσι διαρθρωμένο. Τα ίδια μίντια είναι που θα παίξουν με τον έναν, με τον άλλον. Δηλαδή, ζούμε σε ένα δομημένο σύστημα, κύριε καθηγητά. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Όχι μόνο είναι δομημένο. Είναι κρίσιμη ερώτηση, αλλά νομίζω. Είναι και σκληρό σύστημα, με την έννοια ότι αναπαράγει τον εαυτό του χωρίς να καταδολιεύοντας τους θεσμούς, έτσι, όπως τα πανεπιστήμια, όπως όλους τους άλλους θεσμούς. Χωρίς να έχει καμία αντιστοίχηση, επικοινωνία με την κοινωνία. Ναι. Αυτό λοιπόν το σύστημα, έναν τρόπο, αφού το ίδιο δεν ακούει την κοινωνία, δεν ακούει την κοινωνία ούτε καν για το δικό του συμφέρον. Ναι. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή απορρίπτεται συλλήφθην και η πολιτική που ακολουθείτε και το ίδιο το κομματικό σύστημα όπως συμπεριφέρεται και ο πολιτικός του λόγος, και παρόλα αυτά παραμένουν στα ίδια. Επιμένουν να δακτυλοδεικτούν την κοινωνία και να κάνουν διάχυτη τη δική τους ευθύνη στην κοινωνία. Την άλλη φορά άκουγα και ακούω διαρκώς, όπως ακούμε όλοι, συντελεστές του ΠΑΣΟΚ να δηλώνουν ότι είναι δύναμη σταθεροποίησης. Εγώ θέτω ένα ερώτημα προς όλους. Έγινε ό,τι έγινε στη χώρα. Υπάρχει ευθύνη? Υπάρχουν υπεύθυνοι? Θα προσαχθεί κάποιος στη δικαιοσύνη για να φοβούνται οι επόμενοι, όλοι αυτοί που κυβερνούν? Αν πιστεύετε ότι είναι θέμα... Παραγράψαν αυτά. Μα ναι. Αυτό θέλω να πω. Τιμωρίας είναι ότι... θέμα όχι, ελέγχου. Προσέξτε. Η τιμωρία έρχεται μετά, αλλά προηγουμένως έρχεται η εντολή. Όταν το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορεί ο πολιτικός να εξαπατά την κοινωνία και να επιβραβεύεται, γιατί αυτό δηλώνει ότι αν σήμερα που καλείται να ψηφίσει η κοινωνία τις δηλώνουν ότι αυτό θα κάνουν αν ανέβουν στην εξουσία, και την άλλη μέρα κάνουν τα εντελώς αντίθετα, χωρίς να αλλάζει το παραμικρό.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι επιβραβεύεται η απάτη. Μα αν για τον κοινό πολίτη η απάτη είναι αξιόπινο για τον πολιτικό που μπορεί γιατί να καταστρέψει μια ολόκληρη σωστό κοινωνία. Πώς αλλάζει αυτό, κύριε καθηγητά, με μία λέξη, πώς μπορεί να αλλάξει? Ένας τρόπος υπάρχει, διότι στην Ελλάδα έχει καταδειχθεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν το παραμικρό. Αντιθέτως, το θεμελιώνουν σε περισσότερες προστασίες. Σε βαθμό που αν σήμερα, σας το λέω ειλικρινά, είναι τόσο περίτεχνο το σύστημα της απαλλαγής τους από τα πάντα, που αν σήμερα εκαλείται ένας εφάνταστος κακοποιός να φτιάξει ένα σύστημα που δεν θα τον έλεγχε καμία δικαιοσύνη, δεν θα μπορούσε να το δει να το φτιάξει τόσο περίτεχνο. Άρα λοιπόν δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουν. Δεν είναι καθόλου βαρύ. Με συγχωρείτε. Εγώ το θέλετε σέβομαι, γιατί σας έχω παρακολουθήσει. Παρακολουθήστε όλα τα σκάνδαλα. Ναι. Παρακολουθήστε όλα τα σκάνδαλα για να δείτε ότι είναι απλώς περιγραφικό και μάλιστα με επιοίκεια. Όλα τα σκάνδαλα. Έχει προσταχθεί κανένα στη δικαιοσύνη? Ναι. Κανένα. Γιατί? Έχετε δει πώς τα διαχειρίστηκαν για να μην φτάσει ποτέ στη άρα δικαιοσύνη? Άρα πώς αλλάζει, κύριε καθηγητά? Μόνο, προσέξτε, μόνο με εξαναγκασμό. Τι σημαίνει αυτό? Εξαναγκασμός. Προσέξτε, είναι τρία τα επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι να αντιληφθεί η κοινωνία ότι δεν υπάρχει λύση με την αναλλαγή στην εξουσία. Διότι και οι επόμενοι τα ίδια θα κάνουν. Το σύστημα παραγγέλνει να κάνουν τα ίδια. Θέλετε να σας πω τι θα γίνει στην επόμενη περίοδο? Ναι. Να σας πω. Αλλά να πούμε πρώτα το πώς μπορεί να γίνει. Ναι. Ο εξαναγκασμός σημαίνει λοιπόν ένα 30%, ένα 20% της κοινωνίας να πει δεν θέλω ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον, ούτε τον τρίτον. Σας θέλω να είστε εντολής μου και όχι εν λευκό που θα αποφασίζετε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για μένα. Αν λοιπόν αυτό συμβεί, σημαίνει ότι θα βγει μια νέα πολιτική δύναμη ή αν δεν βγει μια νέα πολιτική δύναμη, μία από τις παλαιές, για να καρποθεί αυτή την βούληση αυτού του ποσοστού της κοινωνίας. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα στην κοινωνία, σε όλο τον κόσμο σήμερα, ως προς το τι είναι το σημερινό σύστημα. Να πάψουμε να μιλάμε για αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, για αντιπροσωπεύσεις και άλλα κουραφέξαλα. Αυτά είναι ιδεολογίες οι οποίες σήμερα δηλώνουν πρόθεση συντήρησης, αντιδραστικές τοποθετήσεις για να μην αλλάξει ο ηγεμόνας. Αυτό που λέτε, κύριε. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξει η κοινωνία ή να εξαναγκαστεί βιαίως. Με δημοκρατική λύση. Συγγνώμη, διότι πρέπει να σήμερα το πω. Δηλώνουν, κύριε Ταλαμάγκα, προσέξτε, δηλώνουν ότι αν δεν θέλει κανείς το κοινοβουλευτικό, όπως το λένε, σύστημα, πρέπει να είναι με τη δικτατορία, με τη Χούντα. Είναι αδελφά συστήματα αυτά. Εκλογική νομιμοποίηση έχει το ένα σε σχέση με το άλλο. Δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία. Αν θέλουμε να αλλάξει το σύστημα, αν θέλουμε να αλλάξουν οι πολιτικές, ένας τρόπος υπάρχει. Να πάμε στην αντιπροσώπευση. Και αυτό θα πάμε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στην πρωτοπορία δηλαδή του κόσμου που είναι η Δύση. Στην κοινωνία των πολιτών, αυτό εννοείται ως να γίνει η κοινωνία των πολιτών πολιτική κατηγορία. Δηλαδή θεσμός της πολιτείας. Η βούλησή της να αντλείται καθημερινά για όποια ζητήματα είναι να αποφασιστούν ή να νομοθετηθούν. Έγινε κάποιο πείραμα στην Ελλάδα, και πάμε στον Αλφόνσο το Βιτάλη, γιατί το μονοπόλησα. Καθόλου. Έγινε κάποιο πείραμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ακόμα και αυτό το πείραμα των αναπτυσμένων, εσείς πού το βάλατε? Ακούν αυτά τα πράγματα διάφοροι και παθαίνουν αλλεργία. Διότι είναι ολιγαρχική στη λογική και δεν θέλουν την κοινωνία να έχει λόγο. Νομίζουν ότι η κοινωνία είναι αυτό που διδάσκει η νεωτερικότητα. Ένας αχταρμάς ο οποίος είναι ιδιωτελής και δεν έχει άποψη για τα πράγματα. Οι αγραχτισμένοι τι ήταν για σας, αυτό το κίνημα των αγραχτισμένων στην αρχή? Το όχι κίνημα μετά, των αγραχτισμένων γιατί... ήταν η κοινωνία που τέθηκε απέναντι, εξέφρασε αυτό που η ιστορικότητα του ελληνικού λαού δείχνει, ότι είχε ζήσει, γιατί μου θέτουν συχνά το ερώτημα, είχε ζήσει σε καθεστώς δημοκρατίας ή τουλάχιστον κοινωνίας του Δήμου μέχρι και το 19ο αιώνα, μέχρι που μπήκαμε στον ελληνικό κράτος. Και στο όνομα του εξευρωπαϊσμού υιοθετήσαμε, μας επευλήθη μάλλον, η απολυταρχία. Για σκεφτείτε το. Φύγαμε από ένα καθεστώς εθνικής κατοχής που προήγε τη συμμετοχή σε δήμο της κοινωνίας, μέσα στα κοινά, για να εγκατασταθούμε σε ένα απολυταρχικό κράτος, το οποίο μεταβλήθηκε σε Οθωμανικό στη συνέχεια. Σε δυνάστη δηλαδή της κοινωνίας. Αλφόνσο Βιτάλη. Ακόμη προσοχεύτε, που λέει ο κύριος καθηγητής. Έχω βέβαια αρκετές ενστάσεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι είναι σοβαρή. Να σας πω. Παράδειγμα. Αφού μου επιτρέπετε να σας το πω. Παράδειγμα. Μιλάτε και λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα είναι κάπως πιο ιδιόμορφη η κρίση από ό,τι ήταν αλλού. Εντελώς. Ναι. Εγώ λέω,
η κρίση αυτή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία είναι βασισμένα και στην οικονομία και κυρίως σε ένα μείζον ζήτημα το οποίο δεν βλέπω να το χρησιμοποιείται πολύ, στην άμεση εμπλοκή των οικονομικών συμφερόντων μέσα στην πολιτική. Άρα ένα ερώτημα δίπλα σε αυτά που βάζετε είναι, έχουμε δυνατότητα αυτονομίας πολιτικής σήμερα? Δεύτερον, και τελειώνω με αυτό, μιλάτε για την κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι ενιαίο πράγμα, δεν είναι ενιαίο σύνολο. Η κοινωνία έχει τάξεις, έχει κοινωνικές ομάδες, έχει κοινωνικές κατηγορίες. Πώς αντιπροσωπεύονται αυτές? Το να θεσμίσουμε μία αυτόνομη μορφή της κοινωνίας είναι λίγο θεωρητικό, είναι λίγο γενικό. Τα κόμματα που είναι κατεξοχήν θεσμοί της αντιπροσώπευσης με τα προβλήματά τους εκφράζουν και μία... Θεσμοί κοινή... μία μεσολάβησης. Και αντιπροσώπευσης. Εγώ επιμένω. Εγώ το επιμένω σε αυτό το πράγμα. Ότι είναι... Ξέρω κύριε καθηγητά ότι με έχετε τις απόψεις. Ψηφίζουν κάποιοι και εργάζουν αυτό. Είναι σε λάθος. Βεβαίως. Αν θέλετε να πουλήσετε το σπίτι σας, ναι, θα μου δώσετε την απόλυτη αξιοδότηση να το πουλήσω όπως θέλω, όποτε θέλω, όσο θέλω, όχι, και υπάρχουν... να σας δώσω όσα χρήματα θέλω? Όχι, υπάρχουν τότε... η λαϊκή εντολή. Μα είναι σαφής. Να σας πω γιατί είναι σαφής. Είναι σαφής διότι κρίνει με βάση το πρόγραμμα και τις εξεγγελίες ενός προγράμματος. Μα ενός δεν υπάρχει αυτό, είναι απάτη. Άλλο πράγμα αυτό. Μα τι άλλο πράγμα. Το να είναι όμως κανείς... το εργαλείο αντιπροσώπευσης το κόμμα. Ωραία, θα σας πω λοιπόν εγώ όταν μου δώσετε το σπίτι ότι όντως θα φροντίσω τα συμφέροντά σας. Σας το δηλώνω ρητός και κατηγορηματικός. Αλλά πηγαίνω και το πουλάω για τα μισά χρήματα τα κρατάω εγώ. Το δίνω σε συγγενή μου για να επωφεληθεί αυτός και παίρνω μια σειρά από άλλα τέτοια. Και εσείς έχετε δικαίωμα να με ελέγξετε γι' αυτό? Γιατί δεν θα σας ελέγξω? Ναι, εγώ δεν έχω δικαίωμα να ελέγξω τον πολιτικό όμως. Άρα λοιπόν δικαίωμα. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σύστημα. Δεν είναι αμφίδρομη η σχέση. Θέσατε... Αυτό που λέει τώρα. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους, επειδή δεν έχουμε συχνά τον Γιώργο τον Κοντογιώργη, να πάρουμε λίγο χρόνο από τον Λουκά τον Γεωργιάδη, τον εξαιρετικό συνάδελφο. Θέσατε ένα τεράστιο ζήτημα σε τρία επίπεδα. Πρώτον, τι πρέπει να γίνει στην πολιτική. Γιατί σας έχω απέναντί μου και ξέρω τις γνώσεις σας γι' αυτό το θέτω. Προσέξτε, τι πρέπει να γίνει. Εγώ θα περίμενα λοιπόν, αφού το κράτος, η πολιτική τάξη οδήγησε τη χώρα εδώ που την οδήγησε, να πάρει μέτρα για τον εαυτό της. Δηλαδή, ανασυγκρότηση συλλήβδιν εκβάθρων του πολιτικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης και των νόμων που οικοδομούν τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτά δεν τα έχουν αγγίξει. Δηλώνουν μεταρρύθμιση και εννοούν τη μετακίνηση όλου του λογαριασμού που προέκυψε και που προκύπτει από τον τρόπο της διαχείρισης, γιατί στέλνουν το λογαριασμό στο εξωτερικό αντί να πάρουν μέτρα εδώ, το στέλνουν στην κοινωνία και την εξαφλιώνουν. Και τη θέτουν σε καθεστώς φόβου και αδυναμίας. Δεύτερον, λέτε για τα οικονομικά συμφέροντα. Μα ποιος τα εγκαθιδρύει? Ξέρετε, εάν δεν δουλεύει καλά το πανεπιστήμιο, αν δεν δουλεύουν καλά οι τηλεοράσεις, αν δεν δουλεύει καλά η αυτοδιοίκηση, οτιδήποτε η οικονομία, υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που είναι υπεύθυνο. Αυτό δεν βάζει τους σωστούς νόμους, αυτό δεν εφαρμόζει τους νόμους, αυτό δεν ελέγχει για να δουλεύουν καλά όπως στις άλλες χώρες. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα εδώ λοιπόν. Και το ερώτημα είναι, γιατί είναι τόσο πολύ αυτή η περίφημη αστική τάξη στην Ελλάδα τόσο πολύ κοντά στην εξουσία και δεν είναι αυτόνομη να λειτουργεί μέσα στους όρους και χώρους που λειτουργούν και τώρα οι είναι χρεοκοπημένα. Δεν σημαίνει λοιπόν, για να διερωτηθείτε, γιατί τη μεγάλη αστική τάξη του ελληνισμού, του μείζωνος ελληνισμού, την κατέστρεψαν και δεν την άφησαν ποτέ να μπει στον ελληνικό χώρο? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Την εξόρισαν. Σωστά. Και να πούμε, λοιπόν, και να πούμε και για την κοινωνία, κύριε Ταλαμάκη. Ναι. Κοιτάξτε, κανείς και εγώ ο ίδιος δεν είμαι πάντα ίδιος με τον εαυτό μου. Διαφοροποιούμε και στις σκέψεις μου και σε όλα, όπως ο καθένας. Η κοινωνία είναι ένα όλον. Αλλά όπως θα μας έλεγε ο Αριστοτέλης που το έχει λύσει αυτό το θέμα, μας έχει απαντήσει και μάλιστα με εκπληκτικό συλλογισμό, η κοινωνία ως όλον δεν βγάζει αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την άρθρωση των συμφερόντων του καθενός. Αλλά βγαίνει ένα άλλο σύνολο, το οποίο είναι ένα καταστάλαγμα σοφίας, αφού γίνει ενημέρωση, και που αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα είναι που οδήγησε τις ελληνικές κοινωνίες από καταβολής μέχρι και το 19ο αιώνα σε αυτό το μεγαλείο του πολιτισμού που δημιούργησαν. Και που σήμερα δεν υπάρχει γιατί απουσιάζει η κοινωνία. Το κράτος, το πολιτικό σύστημα είναι ξένο προς αυτή την κοινωνία. Πολιτεύεται εναντίον της κοινωνίας. Θα έχετε προσέξει ότι όταν κάποιος τους αποδώσει ευθύνες συλλογικά σε όλους και δεν γίνει μέρος του προβλήματος, αμήνονται. Συσπυρώνονται. Ναι, συσπυρώνονται. Έχω διαπιστώσει πολλές φορές να δημιουργώ εγώ την εθνική συσπήρωση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι είναι απέναντί μου και αισθάνονται ότι έχουν μόνο έναν κοινό εχθρό. Αυτόν τον πολίτη ο οποίος επικαλείται το συμφέρον της κοινωνίας.
Η κατάσταση συνεχίζει η ίδια. Υποθέτω ότι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, διότι ανεξαρτήτως της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, οι πολιτικές παραμένουν ίδιες. Όλη η συζήτηση επικεντρώνεται στο διάλογο με τους λεγόμενους δανειστές, δηλαδή τι μέτρα θα πάρουμε για να εισπράξουν αυτά που θέλουν και ποιους θα επιβαρύνουν, αλλά δεν γίνεται τίποτε για να επανέλθει η χώρα σε κανονικό ρυθμό, δηλαδή να πάψει να βρίσκεται σε εξάρτηση από τους δανειστές και από τους ίδιους τους πολιτικούς οι οποίοι διατηρούν αυτή την πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς ομολογεί ότι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού προβλήματος έγκυται στο ότι η αιτία της κρίσης και η αιτία που παραμένουμε βαθιά χωμένοι στην κρίση στο βυθό είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο παράγει πολιτικούς και πολιτικές ανεξαρτήτως παρατάξεων με την ίδια νοοτροπία. Μην αγγίξουμε το παραμικρό, γιατί το κράτος το αντιμετωπίζουμε ως θέμα νομής της εξουσίας, ναι, επάνω σε όλους τους παραγωγικούς και παράγει. Πώς παράγει? Εμείς δεν ψηφίζουμε, εμείς δεν βγάζουμε τα κόμματα. Δεν ψηφίζουμε. Κοιτάξτε. Εκλογές, ψηφίσα... 25 έγιναν, ναι, εκλογές, πήγε ο κόσμος, έβγαλε αυτούς τους πολιτικούς. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι οι εκλογές αυτό που κάνουν είναι να διαιτητεύουν ανάμεσα στους μονομάχους. Ακόμα και τις ηγεσίες και τα στελέχη τα παράγουν οι μηχανισμοί, δεν τα παράγει η κοινωνία. Δεν υπάρχει η εφαρμογή του συντάγματος που λέει ότι έχουμε το δικαίωμα του εκλέγεστα κλπ. Επομένως, η κοινωνία μόλις φτάσει στο απροχώρητο από τους προηγούμενους, έρχεται στους επόμενους. Δεν αλλάζει όμως το παραμικρό, διότι όποιος και να καταλάβει στην εξουσία από τη δεξιά ή την αριστερά, είναι το ίδιο πράγμα. Ολόκληρο το πολιτικό φάσμα διακρίνεται από τις ίδιες προδιαγραφές αντιμετώπισης του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής λειτουργίας του κράτους. Και λέω τώρα, επειδή είμαστε στην κυβέρνηση ως αριστερά και επειδή δηλώνεται με πολύ μεγάλη ευτυχία ότι πρώτη φορά αριστερά, ψάχνουμε να δούμε το διαφορετικό. Και το διαφορετικό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δηλώνεται μια πολιτική αντίληψη και πρακτική η οποία δεν διαφέρει από τη δεξιά. Να περιγράψουμε λοιπόν, ναι, γιατί είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Προσέξτε. Διακηρύσουν ως προς το πολιτικό σύστημα και ως προς τις πολιτικές πρακτικές ιδεολογίες, είναι δηλαδή εγκυβωτισμένοι στην αντίληψη που υπήρξε και διαμορφώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο το 18ο αιώνα, στην εποχή του διαφωτισμού. Αυτό έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σήμερα με το πολιτικό σύστημα του διαφωτισμού. Και όταν μιλάς μαζί τους και τους λες, βρε αδερφέ, δείτε λίγο μια διαφορετική σχέση κοινωνίας και πολιτικής, μια επανένταξη του πολιτικού συστήματος στο κράτος δικαίου, ώστε να ελέγχεται αυτή η κατάσταση και να... Εκτός του ότι υπάρχει το αίσθημα δικαίου να τιμωρηθούν εκείνοι που είναι προτέτοι για να φοβούνται και οι επόμενοι, σου απαντούν ότι αυτό είναι το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας. Με συγχωρείτε, τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, διότι επαναλαμβάνουν το ίδιο πολιτικό σύστημα που αποδέχονται και οι προηγούμενοι. Πρέπει να δούμε μια άλλη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Μην εγκυβωτιζόμαστε σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνουμε εξεταστικές για να πληροφορηθεί, λέει, η κοινωνία ποιος έφταιξε. Το ξέρει η κοινωνία ποιος έφταιξε. Το θέμα είναι, θα καταργήσουν, γιατί δεν κατήργησαν αυτή τη στιγμή ακόμα τον νόμο περί μη ευθύνης των υπουργών, γιατί δεν κατήργησαν τις σχετικές πρόνοιες του κανονισμού της Βουλής. Νομίζω είναι για δέσμευση. Δεν έπρεπε να είχε γίνει την πρώτη μέρα? Ναι. Δεν έπρεπε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι? Βάζει ένα συμβολισμό, Τάκη, ο δεν καθηγητής. Είναι, είναι η ουσία του πράγματος. Να το πάρουμε. Τάκη, αν συμφωνείς, να μας πει ο καθηγητής, ο κ. Κοντογιώργης, τι πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει? Να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Και να προσθέσω κάτι, ναι, απλά, Βασίλη. Να μην ξεχνάμε, κύριε καθηγητά, το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Μια χρεοκοπημένη χώρα στην ουσία. Και πώς πορευόμαστε. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίρνουμε ψηφίδες. Έτσι, να ξέρουμε πού είμαστε αυτή τη στιγμή ως χώρα. Ναι, ακριβώς αυτό όμως λαμβάνω υπόψη μου. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν γίνεται να φύγουμε από την κρίση και από το βυθό και θα πηγαίνουμε ολοένα και περισσότερο προς τα κάτω, εάν δεν πάρουμε μέτρα άρσης των αιτίων του προβλήματος. Εγώ λέω πολύ απλά ότι η αριστερά διακρίνεται σήμερα, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει,
από μια δήλωση αριστεράς που δεν συνδέεται με την πρόοδο. Σύνδεση με την πρόοδο σημαίνει προσέγγιση του πολιτικού συστήματος με τους όρους της απελευθέρωσης της κοινωνίας και της συμμετοχής της. Δεν υπάρχει. Όπως επίσης και μέτρα λειτουργίας του κράτους, τα οποία να είναι προς την κατεύθυνση της ευημερίας και της ελευθερίας της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι ο λόγος ύπαρξής τους. Αυτά δεν τα βλέπω λοιπόν. Και γιατί αυτή η κοινωνία, κύριε καθηγητά, σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι στηρίζει αυτή την κυβέρνηση? Τι δεν έχει καταλάβει αυτή η κοινωνία? Κάνετε μια διάκριση. Από τη μια μεριά της δίνει ισχυρή στο συνολικό νομιμοποίηση για το ζήτημα της προσέγγισης σε σχέση, γιατί είναι συγκριτικό το θέμα, με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που θεωρεί ότι είναι απεχθέστερες, γιατί δεν έχουμε δείγματα γραφής μεγαλύτερα για την τωρινή. Αλλά όταν ερωτάται η κοινωνία για τις ειδικότερες πολιτικές που ακολουθεί η παρούσα κυβέρνηση, παίρνει κάτω από το μηδέν. Σε όλα. Καλά, εντάξει, μην υπερβάλλετε, δεν παίρνει πουθενά κάτω από το μηδέν. Παίρνει πολύ κάτω από το 50%. Και δεύτερον, βλέπετε ότι αυτή η κυβέρνηση στο ερώτημα ποιον θέλετε τελικά, επιλέγεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Είναι τόσο λάθος ο κόσμος δηλαδή? Δεν έχετε, σας είπα προηγουμένως, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Διότι το μεν παλαιό καθεστώς έδωσε δείγμα γραφής και είναι στη θέση του, το δε καινούριο δίνει καθεστώς, δείγματα γραφής τα οποία... Καθεστώς, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, καθεστώς. Καλά, καθεστώς είναι. Σύστημα. Με συγχωρείτε. Είναι πολιτικό σύστημα το οποίο έχει μεταβληθεί σε καθεστώς, το οποίο γίνεται αντικείμενο διαχείρισης καθεστώς. Με ρωτήσατε τι μέτρα είδα να παίρνουν. Αυτό το οποίο είναι αυτό το τρίμηνο είναι καθεστώς. Το καθεστώς είναι γενικότερο, δεν είναι προσωπικό το καθεστώς. Είναι μια φρασιολογία που ακολουθεί. Έχει τη βαρύτητά τη. Ο καθηγητής ξέρει πολύ καλά τη βαρύτητά τη λέξη και δεν τη χρησιμοποιεί τυχαία. Κύριε Σαράντη, υπάρχει το καθεστώς που. Ένα πολιτικό σύστημα που μεταβάλλεται σε καθεστώς και υπάρχει από την άλλη μεριά και οι διαχειριστές του. Δεν είναι τωρινό το καθεστώς, δεν μετεβλήθη τώρα. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω, είναι το εξής. Το πολιτικό σύστημα είναι μια αυστηρή ολιγαρχία του τύπου της εκλόγιμης μοναρχίας. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια περί δημοκρατίας και αντιπροσώπευσης. Και μέσα σε αυτό το σύστημα στην Ελλάδα έχουμε τον εκφυλισμό της κομματοκρατίας. Δηλαδή το κόμμα, αντί να είναι διαμεσολαβητής και λειτουργός του δημοσίου συμφέροντος, έστω και με ταξικές προδιαγραφές, προς το σύστημα που παραμένει το ίδιο, το έχει μεταβάλει σε προσωποπαγές καθεστώς. Αυτή είναι η διαφορά. Μικρά δηλαδή, μικρά μπαθ. Μικρά μπαθ, όπως είναι ο μπαθ στη Συρία. Αυτό πιστεύετε εσείς? Όχι, μην κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το καθεστώς του μπαθ. Μην το εντάξουμε και στο... Είναι καθεστωτική ολιγαρχία με την έννοια της κομματοκρατίας. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Τι πρέπει να γίνει, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να χτίσουμε ένα νέο σύστημα, να ξεκινήσουμε δηλαδή να τα δούμε από τη θετική πλευρά, γιατί θα πούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι το τι πρέπει να γίνει το έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα γίνει. Αυτό που πιστεύω εγώ. Να το πούμε. Ναι. Εμείς η δουλειά μας είναι να πω, το γιατί τονίσουμε. Γιατί δεν θα γίνει, αν θέλετε. Εκεί ωραία. Έχει τη μεγάλη σημασία. Θα πούμε το τι πρέπει να γίνει και μετά θα μας πείτε γιατί δεν θα γίνει και εκεί θα διαφωνήσει ο Σαράντη σίγουρα. Λοιπόν, λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε Κοντογιώργη, περιγράψτε μας καταρχάς εντάχει τι σημαίνει σύστημα. Και μετά να δούμε τι πρέπει να γίνει και μετά μας πείτε εσείς. Δεν θα σας διακόψουμε, στο τέλος θα διακόψουμε, γιατί δεν θα γίνει. Προσέξτε. Τρία πράγματα. Με αυτό το πολιτικό σύστημα... Ναι. Τι είναι σύστημα καταρχάς? Το πολιτικό σύστημα είναι ένα σύνολο θεσμών, το οποίο προβλέπει, αφού μιλάμε για πολιτικό σύστημα, ποια είναι η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Πώς λειτουργεί μια κοινωνία, πώς συγκροτείται και πώς κινείται στην ιστορία ή πώς διασπάται ενδεχομένως. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το πολιτικό σύστημα κρίνεται από τις, όχι από το τι αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος σε σχέση με τον πρωθυπουργό ή αν έχουμε βασιλιά ή μονάρχη ή ό,τι, αλλά κρίνεται από τη σχέση με την κοινωνία. Δηλαδή ποια είναι η θέση της κοινωνίας μέσα στο πολιτικό σύστημα. Σήμερα λοιπόν η θέση της κοινωνίας είναι μηδενική, δηλαδή είναι ιδιώτης η κοινωνία. Αυτό που λέγεται πολίτης είναι ιδιότητα θεσμική του ανήκειν στο κράτος και του έχει την ατομική ελευθερία. Δηλαδή, τίποτα. Το γεγονός ότι πάει και ψηφίζει, τι εσείς πιστεύετε, η μόνη, λοιπόν, ότι είναι χειραγωγημένος? Η μόνη λοιπόν
θεσμική ναι. ιδιότητα που έχει σε σχέση με το πολιτικό σύστημα είναι να νομιμοποιεί κάθε τόσο ναι. το πολιτικό προσωπικό. Πάει. Προσέξτε. Στην κάλπη, είναι κλειστό. Ναι, αλλά όμως το τι είναι το πολιτικό σύστημα δεν κρίνεται την ημέρα που ρίχνει την ψήφο του, αλλά από, εκείνη την, από την επομένη μέχρι την, μέχρι την προσεχή την εκλογική ψήφο. Αναμέτρηση. Ναι. Εκεί λοιπόν ο πολίτης που έριξε το χαρτάκι του και βγήκε σήμερα ο Τσίπρας, χθες ο Σαμαράς, προχθές κάποιος άλλος, τι ρόλο παίζει. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Καμία απολύτως. Εάν θα ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, μια και θέλετε να μπούμε σε αυτά τα ναι, ζητήματα, πάμε, λοιπόν, θα έπρεπε όχι ο Πρωθυπουργός να είναι εντολέας και εντολοδόχος του εαυτού του, δηλαδή να πολιτεύεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και να θεωρεί ότι είναι εθνικό και συμφέρον στην κοινωνία αυτό που εκείνος θα κάνει, αλλά να ερωτάται η κοινωνία. Να έχει δηλαδή την ιδιότητα του εντολέα. Ξέρετε, σε ποια τι, εποχή, δηλαδή, συγκεκριμένα, σε τι, ποια εποχή για του μέλλοντος, θέμα, όχι το δημοψήφισμα, τι, όχι. Τι. Έχουμε, πώς να ερωτάτε να μείνουμε κοινωνία. Στην αρχή. Ότι για να είναι αντιπροσωπευτικό το σύστημα πρέπει η κοινωνία να είναι εντολέας. Ναι. Εντολέας σημαίνει λοιπόν να πάμε στην εποχή του Σόλωνα. Δηλαδή τέτοια πρόοδο πρέπει να συντελέσουμε. Ναι, αλλά τούτε ήταν λίγοι. Σήμερα είμαστε πολύ όχι. Εδώ θα έρθουμε η λοιπόν. Από εδώ, δεξιό, συμφωνούμε πώς είναι αλλοδαπή, να, πώς είναι λεπτό, νόμιμη, πώς μισό λεπτό, είναι... να ναι. συμφωνήσουμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Για να μην πούμε ότι δεν είναι ούτε κατά διάνοια δημοκρατικό. Ναι. Θα με ρωτήσετε πώς μπορεί να γίνει. Αυτό. Εγώ θα σας απαντήσω λοιπόν στο εξής. Πρώτον, να υπάγονται οι πολιτικοί στη δικαιοσύνη, όχι μόνο για την κλοπή, τη λαιλασία ή την έκνομη συμπεριφορά τους, ναι. ή και για την ιδιωτική τους συμπεριφορά που σήμερα απαγορεύεται, διαχειρός μάλιστα της νέας κυβέρνησης, αλλά να υπάγεται στη δικαιοσύνη και για την πολιτική που έχει ακολουθήσει. Να αξιολογείται εάν ήταν προς το συμφέρον της χώρας ή όχι. Από τη έτσι καταργούνται και οι πελατειακές πολιτικές, αν θέλετε. Από τη δικαιοσύνη. Πάμε λοιπόν. Από μια, άρα, από ένας, αφεντικό η δικαιοσύνη. Αν με ρωτήσετε ποιος, ναι. θα σας έλεγα ότι επειδή πρόκειται για μείζωνα πολιτικά ζητήματα, δεν θα μπορούσε να είναι ένας δικαστής. Θα έπρεπε να είναι ένα σώμα από δικαστές και από πολίτες ναι. οι οποίοι θα έκριναν αυτά τα πράγματα, διότι είναι πολιτικά. Ένα το κρατούμενο. Αυτά σήμερα η νεωτερικότητα τα θεωρεί ότι είναι αυταρχικά. Το να ελέγχεται ο πολιτικός για τις πράξεις του και για τον τρόπο που πολιτεύεται θεωρούν ότι είναι αυταρχικό. Σε τέτοιο βαθμό έχουν δομημένη ολιγαρχική λογική στα πράγματα. Αλλά αυτή είναι αλλαγή συντάγματος, αλλαγή. Μισό λεπτό. Μα με ρωτάτε τι πρέπει να γίνει. Ναι. Εγώ σας απαντώ. Ναι. Εάν με ρωτήσετε πρακτικά, ναι, σωστά. Εάν με ρωτήσετε πρακτικά τι πρέπει να γίνει εδώ, γιατί ακόμα και η αντιπροσωπευτική, εάν τη θέλει κανείς, λειτουργία του πολιτεύματος μπορεί να γίνει σήμερα. Mm. Να δεχθούμε λοιπόν και να οργανώσουμε ένα θεσμό για την πραγματοποίηση δημοσκοπήσεων, ο οποίος θα έχει ανά πάσα στιγμή, θα δίνει ανά πάσα στιγμή τη βούληση της κοινωνίας. Το θέλουμε, γιατί οι εκλογές δεν βγάζουν μα την αλήθεια. Δηλαδή, και πώς θα γίνουν τα παιχνίδια. Γι' αυτό σας λέω. Να μπούμε λοιπόν στο πρακτικό μέρος. Αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε τέτοια πράγματα που είναι πολύ μακριά από όλο το πολιτικό φάσμα. Ζητάμε, μένουν, γι' αυτό λέω είναι εγκυβωτισμένοι στο 18ο αιώνα, στην εποχή του διαφωτισμού. Γιατί είναι αντιδραστικοί στη λογική τους. Δεν θέλουν την κοινωνία μέσα στο πολιτικό σύστημα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Να πάρουμε μέτρα να βγούμε από την κρίση. Σημαίνει να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες. Τα έχουμε πει αυτά πώς, και πώς θα έβλεπα εγώ την διαχείριση αυτή. Αλλά από την άλλη μεριά, να πάρουμε μέτρα ολικής ανασυγκρότησης του κράτους και του πολιτικού συστήματος και της νομοθεσίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Επειδή η αιτία της κρίσης στην Ελλάδα είναι το πολιτικό σύστημα, πρέπει εκεί να δώσουμε έμφαση, ώστε να ξανατρέξει το κράτος προς την κατεύθυνση του συμφέροντος της χώρας, να ξαναλειτουργήσει με όρους εμπιστοσύνης, να γίνουν, εκεί που δεν συνεπάγεται και κόστος αν θέλετε, να γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε το πολιτικό προσωπικό να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που χρειάζεται και να μπουν ποιοτικές προδιαγραφές προς το συμφέρον της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα των θεσμών και της επαφής της δημόσιας διοίκησης και του πολιτικού προσωπικού με την κοινωνία. Όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα, που μπαίνουμε στην εξουσία και είμαστε οι Λουδοβίκοι που δεν μας ενδιαφέρει και δακτυλοδεικτούμε και την κοινωνία μάλιστα. Γιατί πιστεύει ο καθηγητής ο κ. Σκοτογιώργης ότι δεν θα γίνουν τα όπλα. Δεν θα γίνει γιατί πρώτον είμαστε βαθιά μέσα στην καθεστωτική λογική που έχει γεννήσει αλλά που τότε ήταν προοδευτική, σήμερα είναι εξαιρετικά συντηρητική γιατί άλλαξαν τα πράγματα, ο διαφωτισμός. Δεν θέλει κανείς να αλλάξει
την λογική του πολιτεύματος και είναι όλοι παράγωγα, γι' αυτό και δίνω έμφαση στις παρατάξεις των πανεπιστημίων, αυτού του σκοτεινού σωλήνα που εκπαίδευσε τους πολιτικούς που υπάρχουν σήμερα στο πώς θα καταδολιεύουν το κράτος και την κοινωνία και όχι πώς θα κάνουν εθνικές πολιτικές. Γι' αυτό δεν έχουμε και μεγάλους ηγέτες στην Ελλάδα, ξέρετε. Οι μεγάλοι ηγέτες βγαίνουν μέσα από συστήματα τα οποία δένουν την πολιτική τους σκέψη και το στόχο τους με το συμφέρον της ολότητας, της χώρας, του έθνους, της κοινωνίας, όπως θέλετε πέστε το. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρώτα-πρώτα δεν σκέφτονται να μάθουν και να εκπαιδευτούν τι πρέπει να κάνουν όταν θα κυβερνήσουν. Θα φτάσουμε, λέει, επάνω και θα μάθουμε και θα προετοιμαστούμε πάνω στο κασίδι το κεφάλι. Δεν προετοιμάζονται, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι οι λόγοι που βγάζουν γενικά για το πώς θα κάνουν δημόσιες σχέσεις, δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν για, για να κάνουν επιρροές και ψήφους. Ο κύριος Σάλατης, καθηγητά, επιτρέψτε μου δύο προσωπικές ερωτήσεις, αν θέλετε μου απαντάτε. Απαντώ σε όλες, δεν έχω πρόβλημα. Πρώτον. Και στην κριτική σας. Ερώτημα πρώτο, ψηφίζετε? Όχι. Δεν ασκείται αυτό το, όχι, το δικαίωμα. Διότι δεν θεωρώ ότι έχει καμία απολύτως σημασία. Ωραία. Και θα αποδειχθεί και με την τωρινή κυβέρνηση. Ερώτημα δεύτερο, και το έχω δεχθεί αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί σε πάνελ. Το έχω δεχθεί από κοντινούς μου ανθρώπους. Εάν βάλουμε το φάσμα αριστερά-δεξιά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ το. Σε αυτό το φάσμα. Ναι, ναι, με πώς αριστερά, θα χαρακτηρίζεσαι. Και να το βάλω και με βαθμούς. Εάν στο δεξιά ξεκινάει από ένα και το καταλήγουμε στο αριστερά 10, πού είσαστε? Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, διότι και τα δύο είναι παρελθόν. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία διαφορά. Είναι στις λεπτομέρειες που μπορεί να τις δει κανείς και σε διαφορετικές ηγεσίες μέσα στο ίδιο κόμμα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Και αν είχαμε χρόνο θα σας το απέδειχνα. Εγώ είμαι με την πρόοδο. Και όταν λέω με την πρόοδο, δεν μονοπολώ την ιδέα της πρόοδου. Εκφράζεται από το πολιτικό, όχι, από αυτή τη στιγμή, όχι, κάπου, από κάποιο κόμμα έστω, όχι, όχι, και εξοκοινοβουλευτικό ή οτιδήποτε? Όχι. Δεν εκφράζεται. Όχι, γιατί κανείς δεν αγγίζει, προσέξτε, εάν μου λέγανε ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν και να επεξεργαστούν ιδέες και προτάσεις που αφενός στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος θα άλλαζαν τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, ώστε να πολιτεύεται η πολιτική αναγκαστικά προς το συμφέρον της κοινωνίας, έστω με ταξικούς αν θέλετε, δηλαδή με περιοριστικούς όρους, αλλά να αφορά την ολότητα και όχι λαϊλατικά όπως γίνεται, τότε θα έλεγα ότι εκεί μπορώ να το συζητήσω και να πω είναι σε μια πιο προοδευτική λογική. Εάν έβλεπα πολιτικές, όχι όταν είναι στην αντιπολίτευση, αλλά όταν είναι στην κυβέρνηση, να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση, προς τη λογική, αν θέλετε, της ολικής επαναφοράς του κράτους και του πολιτικού συστήματος ειδικότερα σε πολιτικές που θα εξυπηρετούν τον πολίτη και σε αυτό που αποτελεί πρόοδο, δηλαδή ευημερία και ελευθερία στην κοινωνία, τότε θα έλεγα το συζητώ πάλι. Αλλά δεν το βλέπω αυτό διαχρονικά στις κυβερνήσεις που έχουν. Από το πολιτικό. Να σας πω όμως και κύριε κάτι. Καθηγητά, δεν είναι ιδιαιτερότητα. Και στην Ευρώπη και στη Δύση και στον κόσμο το ίδιο ισχύει. Ας βγάλουμε τα κόμματα στην πάντα. Πώς χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας, αριστερό, δεξιό ή κεντρό? Καθόλου τίποτα από αυτά. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, όπως σας είπα. Τα έχω άλλωστε πει στα γραπτά μου. Εγώ ανήκω, εάν με ρωτήσετε ως προς το τι θα έφτιαχνα εγώ ως πολιτικό σύστημα και τι πολιτικές θα ακολουθούσα, τότε θα μπορούσα να είμαι πρακτικός στο τι θα έκανα. Πρώτα-πρώτα θα δημιουργούσα αυτή τη στιγμή ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα. Μία άλλη οργανική σχέση θεσμική μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Ξέρετε πώς αυτό αντιμετωπίζεται. Όπου ιδεολογικά πού θα πατάει αυτό? Ιδεολογικά που θα πατάει. Σε κάτι καινούριο, σε μια καινούργια ιδεολογία. Στον 21ο αιώνα και σε αυτό που συμβαίνει στον 21ο αιώνα και όχι στο 18ο. Σήμερα, ξέρετε, κύριε Σαράντη, προσέξτε. Υπάρχουν δύο μείζονες παράμετροι, η οικονομία και η επικοινωνία, οι οποίες έχουν γίνει πλανητικές. Και το πολιτικό σύστημα, άρα και η κοινωνία μέσω του πολιτικού συστήματος, παραμένει δέσμια σε αυτό που υπήρχε στο 18ο αιώνα. Γι' αυτό και έχει ανατραπεί η ισορροπία και οι πολιτικές των αγορών, το συμφέρον των αγορών, του πιο μεταποιημένου, αν θέλετε, φάσματος της αστικής τάξης, που δεν έχει και παραγωγική βάση μέσα στη χώρα, έχει γίνει σκοπός της πολιτικής.
Σκοπός της πολιτικής σημαίνει ότι οι πολιτικοί πια έχουν πάψει να πολιτεύονται για το συμφέρον της χώρας. Εάν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μιλήσετε για το συμφέρον των κοινωνιών. Αφού έχουν πάψει να πολιτεύονται γι' αυτό, γιατί πολιτεύονται? Γιατί είναι όμοιροι του συμφέροντος των αγορών και της ιδεολογίας. Γι' αυτό πήγα να σας πω τώρα ότι εάν στην Ευρώπη αναφερθείτε, όπως αναφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή που έγινε κυβέρνηση, για το συμφέρον της κοινωνίας, ξαφνικά θα σας πούν ότι είστε ακραίος. Είναι ακρότητα για τη λογική της πολιτικής τάξης στο δυτικό κόσμο σήμερα το να σκέφτεται κανείς και να λέει «Μα ο λόγος ύπαρξης των αγορών και, και της πολιτικής και όλων είναι οι κοινωνίες». Αυτό λοιπόν πρέπει να πάει πιο πέρα. Λέστε. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε τους όρους μιας νέας ισορροπίας. Η νέα ισορροπία δεν θα γίνει με το παλαιό σύστημα, διότι ξέρουμε ότι και ολόκληρη η Ελλάδα να έρθει στο Σύνταγμα, 2 ώρες μετά θα πάει στο σπίτι και θα ακούσει ότι υπάρχει κανάλλες αποφάσεις. Το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία και την Αμερική. Να κλείσουμε. Απλά επειδή ρώτησε ο Τάκης για το πολιτικό, εγώ θα ρωτήσω για το ιδεολογικό. Για την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, ήθελα να το ρωτήσω, το ξεχάσαμε. Σε ιδεολογικό επίπεδο, είναι κάπου κοντά ο Κοντογιώργης? Δηλαδή είναι φιλελεύθερος, μαρξιστής, οπαδός του Μπακούνιν ή κάτι άλλο? Όχι, δεν είναι τίποτα από αυτά. Ο Κοντογιώργης, αν τον θελήσετε να είναι με την ελευθερία, αλλά την ελευθερία που δεν περιορίζεται στο ατομικό. Είναι υπέρ της απελευθέρωσης της κοινωνίας στο προσωπικό, ατομική ελευθερία, στο κοινωνικο-οικονομικό και στο πολιτικό. Αυτό δεν είναι όμως ζητούμενο. Δεν περιγράφεται ως ρεύμα ιδεολογικό? Δεν είναι, όχι. Δεν υπάρχει σήμερα, διότι ολόκληρη η διανόηση, όταν ακούει σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όταν ακούει σήμερα ότι πρέπει η κοινωνία να γίνει συντελεστής του πολιτικού συστήματος, πρέπει να αλλάξει η θεσμική της θέση και το άτομο να μην τοποθετείται απέναντι στην κοινωνία, αλλά να γίνει, να ενταχθεί μέσα στη συλλογικότητα, αυτό τους προκαλεί αλλεργία. Προσέξτε, γι' αυτό και έχουν βγάλει έναν όρο τελευταία που τα παπαγαλάκια της ελληνικής διανόησης τον διακινούν, γιατί βγήκε στην Ευρώπη, άρα έπρεπε να τον πούν και εδώ, του εθνολαϊκισμού. Όποιος αναφέρεται στη συλλογικότητα που δημιουργεί την σφυριλατή, την αντίσταση μιας ολόκληρης κοινωνίας προς ένα πολιτικό σύστημα που είναι ξένο προς αυτήν, το θεωρεί εθνικισμό. Τη δε αναφορά όχι στο να χαϊδεύει κανείς τα αυτιά της κοινωνίας για την εξαπατήση, όπως ήταν στο παρελθόν ο λαϊκισμός, αλλά στο συμφέρον της κοινωνίας και ιδίως στη θεσμική ενσωμάτωση της κοινωνίας στην πολιτική, με άλλα λόγια στη μετάβαση σε μια αντιπροσώπευση ή σε μια, ας το πούμε, δημοκρατία, αυτό θεωρείται λαϊκισμός. Για σκεφτείτε που έχουμε φτάσει και πώς οι ιδεολόγοι του καθεστώτος μας οδηγούν σε μια αντίσταση ώστε η κοινωνία να μην πραγματοποιήσει την επανάσταση των ενιών και των ιδεών, από να πάει να βγει μπροστά. Την άλλη φορά τους ιδεολόγους του καθεστώτος, εγώ αφισβητώ αν υπάρχουν. Αυτοί που είναι, μυρικάζουν, παπαγαλίζουν. Το βάζουμε σε εισαγωγικά, δεν γιατί έχουν καμία μας παρεξηγήσει κανένας. Βγάζουν και βιβλία τα οποία έχουν λευκές σελίδες, αν θέλετε, και συγχρόνως, το λέω με τα λόγου γνώσεως, και συγχρόνως προχωρούν και σε μια μεθερμήνευση της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής ιστορίας, ώστε να ενοχοποιήσουν για αυτά που γίνονται στο κράτος την κοινωνία. Να ρωτήσω κάτι, μπορώ να καταχρήσω τον χρόνο σας? Εάν βρίσκεστε σε μια ορχήστρα που τραγουδάει, παίζει τσάμικο και θέλετε να χορέψετε ταγκό, θα μπορέσετε? Πείτε μου. Εντάξει, όχι, δεν θα είστε παραφωνία? Άρα λοιπόν πρέπει ή να αλλάξει η ορχήστρα τραγούδι ή να πάρετε άλλη ορχήστρα. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας είναι αυτή η παραφωνία. Δεν είναι η κοινωνία που φταίει. Την κοινωνία την έχουν οδηγήσει στο να σκέφτεται τα στενά παπούτσια που της έχουν φορέσει, το στενό θεσμικό κορσέ δηλαδή, και όχι αυτό που την απελευθερώνει και την οδηγεί προς τα μπρος. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα, ότι έχουμε εθιστεί σήμερα να σκεφτόμαστε ότι για να θεραπευθεί ο κύριος Ταλαμάνγκας πρέπει να πάρει ο κύριος Αράντης φάρμακο. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι η ανομαλία της πολιτικής πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Επειδή δεν τα πάει καλά ο Σαράντης με τα φάρμακα, τον τελευταίο καιρό μου τα δίνει εμένα. Να το αντιστρέψουμε. Να παίρνετε εσείς για να θεραπευθεί ο κύριος Σαράντης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο καθηγητής ο κύριος Κοντογιώργης.